Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλή μου χριστιανή, χαίρετε καλή μου φίλη. Σήμερα θα είναι λίγο διαφορετική η εκπομπή από όλες τις υπόλοιπες και γιατί θα προβούμε σε σημαντικές, σημαντικότατες αποκαλύψεις τις οποίες ούτε καν έχετε φανταστεί. Αποκαλύψεις που διέρευσαν από αυτές τις γνωστές μυαρές λέσχες που ορίζουν τις τύχες των λαών και κατευθύνουν τη ζωή μας. Οι αποκαλύψεις έρχονται από το 2007, αλλά υλοποιούνται, τότε ήταν σε στάδιο εφαρμογής, υλοποιούνται όμως σήμερα. Είχαμε βγάλει τότε ένα βιβλίο, το 2010 κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο «Τυφώνας παγκοσμιοποίηση και τα μυστικά όπλα των χριστιανών». Μέσα λοιπόν σε αυτό το βιβλίο είχαμε φιλοξενήσει άρθρα αρκετών ανθρώπων όπως του Μητροπολίτη Πειραιός Σεραφείμ που μιλούσε για τη Μασονία, του μακαριστού Νικολάου Κατσαρού, Προέδρου του ΕΦΕΤ, αλλά και εξαιρετικού στελέχους του Δημόκρητου που μιλούσε για τους αραψεχασμούς με στοιχεία, και άλλων αρκετών ανθρώπων, προσωπικότητων, οι οποίοι μιλούσαν ουσιαστικά για αυτά που συνέβησαν τότε και θα συμβούν. Μέσα σε αυτά είχαμε συμπεριλάβει και ένα κείμενο του καλού συναδέλφου, του Λεωνίδα του Αποσκήτη, το οποίο είχε δημοσιεύσει στο περιοδικό Τρίτο Μάτι το 2007 και αφορούσε ένα έγγραφο της μυαρής λέσχης Bilderberg, το οποίο διέρευσε τότε και ήρθε στα χέρια αρκετών. Ένας άνθρωπος φίλος καλός μου θύμισε τότε να κοιτάξω πάλι, να θυμηθώ τι έγραφα τότε στον Τυφώνα. Σήμερα λοιπόν θα πάρετε απαντήσεις και θα λύσετε πολλές απορίες για αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη μας. Προσφάτως ο Πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε και τάχθη υπέρ της παγκόσμιας κυβέρνησης, μιλώντας στον ΟΗΕ, στο βήμα του ΟΗΕ. Το ίδιο και ο Μακρόν μίλησε για την ανάγκη πλέον παγκόσμιας κυβέρνησης. Προετοιμάζεται αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση, αλλά δεν θέλει να συμμετέχουν σε αυτή άνθρωποι όπως είμαστε εμείς, όπως είσαστε εσείς. Θέλουν να συμμετέχουν μετάνθρωποι, μετατροποποιημένοι, με εμφυτεύματα άνθρωποι. Και γι' αυτό προχωράνε το σφράγισμα, γι' αυτό προχωράνε τους πολέμους και γι' αυτό προχωράνε τις ασθένειες. Για παράδειγμα, δεν θα ξέρατε ότι από το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει πως είχαμε μιλήσει κάποτε για το πως στηρώνουν τις γυναίκες μέσα από το εμβόλιο του τετάνου, το τριδοσικό. Μα υπάρχει και μεθοδική εξέλιξη όλα αυτά τα τελευταία χρόνια να στηρώσουν τους άντρες. Πως? Πρώτον, με φυτοφάρμακα, τα οποία έχουν επιπτώσεις στον προστάτη του ανδρός και το καταστρέφουν. Και δεύτερον, όπως έγραφε το έγγραφο, θα σας τα διαβάσω αναλυτικά όπως τα γράφουμε εδώ στον Τυφώνα Παγκοσμιοποίηση, το οποίο δεν κυκλοφόρησε σήμερα. Κυκλοφόρησε το 2010 και μιλάμε για το έγγραφο που διέρευσε το 2007 και πιθανό να αφορούσε μια συνεδρίαση της μυαρής λέσχης πολύ πριν από το 7. Και μην ξαφνιάζεστε, γιατί η μυαρή λέσχη έχει μέλη της πρωθυπουργούς, έχει μεγαλοδημοσιογράφες και μεγαλοδημοσιογράφους και εκδότες, έχει την ελίτ της οικονομικής ζωής στην Ελλάδα, βιομηχάνους, και κατευθύνει σε όλα τα επίπεδα
ανάπτυξη, γεωργία, τα πάντα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ορίζει τα πράγματα και πώς τα μεθοδεύει έτσι ώστε να περνάνε απλά και φυσιολογικά σε όλους μας. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Είναι στη σελίδα, θα διαβάσουμε ορισμένα κείμενα και θα τα σχολιάσουμε για να καταλάβετε τι γίνεται. Έχουν στόχο λοιπόν το ανθρώπινο, τη μετατροπή του ανθρωπίνου σώματος σε ρομπότ. Καλά ακούσατε. Θέλουν να μας κάνουν μετανθρώπους, δηλαδή θέλουν να έχουν, όταν θέλεις το παιδί σου να είναι μαθηματικός, θα του εμφυτεύουν ειδικό φύτευμα μέσα από τη γέννησή του, το οποίο θα γίνεται ένας μικρός Πυθαγόρας. Αυτά σχεδιάζουν μέσω της τεχνολογίας. Ωστόσο όμως θα του κατευθύνουν και θα αποκτήσουν δικαίωμα ζωής και θανάτου. Γιατί θέλουν την αντρική στηρότητα, μου λέτε, μόνο για τη μείωση του πληθυσμού? Όχι. Γιατί θέλουν να πάμε στα παιδιά κατά παραγγελία. Αυτά που λέει ο Χαράρε και ο Σβάμπ. Τα λένε αυτοί τώρα και εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Τι εννοούν? Τα καταλαβαίνουν οι ειδικοί όμως. Ο Χαράρε, αυτόν που φιλοξένησε στο Μαξίμου ο Μητσοτάκης και του πήρε διεύθυνση ΕΡΤΕΝ από τη Μεγάλη Βρετάνια. Αυτόν τον αλήτη. Γιατί άνθρωπος που οθεί είναι σατανάς. Οθεί τέτοια πράγματα εναντίον του ανθρώπου δεν μπορεί. Έχει ξεπεράσει και τον νεοσφόρο. Δεν τον χαρακτηρίζουν οι πράξεις του. Μακάρι ο άνθρωπος να μετανοήσει και να έρθει στο μυαλό του στα συγκαλά του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει κάνει. Όπως ο Έλον Μάσκ. Είναι δυνατόν ένας να διαθέτει 20 δισεκατομμύρια για δορυφόρους? Ποιος του έδωσε τις άδειες για να βγάλει 1.500 δορυφόρους πάνω? Γιατί θέλει τους 1.500 δορυφόρους, τους οποίους έχει σκορπίσει γύρω γύρω από τον πλανήτη? Μα γιατί, πώς θα κινούνται τα ρομπότ? Πώς θα κατευθύνουν τα ρομπότ? Μέσω των δορυφόρων. Και ενώ η Ελλάδα έχει 3 δορυφόρους, η Ελλάδα σαν χώρα, 3 δορυφόρους επικοινωνιακούς, και δεν μπορεί να βγάλει άδεια για άλλους και δεν έχει τη δυνατότητα. Ο Έλον Μάσκ έχει ανεβάσει 1.500 και μας το πες και άνθρωπος σήμερα, ότι ενδιαφέρεται για το καλό της ανθρωπότητας και έχει πάει δίπλα και ελέγχει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά είναι ελεγχόμενα από πολύ καιρό πριν. Θα πάμε λοιπόν μέσα στους στόχους που είναι της λιμιαρής αυτής λέσης, είναι το ανθρώπινο σώμα. Σελίδα 191. Οι διαδεδομένες συζητήσεις για την αντιμετώπιση και τη χρήση των εμβρίων, τον κλονισμό, την ευθανασία, τη γενετική μηχανική συμβάλλουν στην κατάρρευση των καθιερωμένων πιστεύω για το ανθρώπινο σώμα. Μήπως δεν ακούγονται αυτά σήμερα? Κάποτε παρουσίασα την έκθεση Λούνατζεκ στο Μητροπολίτη Πειραιός μαζί με τον μακαριστό πατέρα Γιώργιο το Μεταλλινό σε 2 εκπομπές τότε το 2014 στην Πειραϊκή Εκκλησία. Όταν του μίλησα για την έκθεση και για την ανάγκη η διοικούσα εκκλησία να πάρει θέση από τότε και να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις, η απάντησή του ήταν ότι αυτά δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν στην Ελλάδα. Μετά από 4 χρόνια από τη συζήτηση που είχαμε, πέρασε ο νόμος περί αλλαγής φύλου στα 15. Μετά πέρασε η σύζευξη των ανωμάλων, το σύμφωνο συμβίωσης. Μετά πέρασε ο γάμος. Τώρα θα περάσει η ανάληψη από τα ασφαλιστικά γραφεία της αλλαγής φύλου. Ήδη στις ιδιωτικές ασφαλίσεις λένε κάτω, έχουν ειδικό όρο, ότι δεν μετέχει οι ιδιωτικές ασφαλίσεις στην αλλαγή φύλου, σε χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου. Τώρα το έχουν κάνει αυτό. Άρα το δημόσιο όμως, όπως είχε πει ο Νικήτας ο Κακλαμάνης τότε, αν θυμόσαστε στη Βουλή, είχε πει ότι πρέπει ο νόμος να είναι ολοκληρωμένος. Πρέπει τα ασφαλιστικά ταμεία να αναλάβουν της Νέας Δημοκρατίας ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, πρώην πρόεδρος της Βουλής. Πρέπει να αναλάβουν τα ασφαλιστικά, λέει, ταμεία την αλλαγή φύλου. Προσέξτε, άνθρωποι προωθούν τα σχέδια της Bilderberg πάνω σε αυτά που είχε αποφασίσει. Αυτά είναι από το έγγραφο της Bilderberg. Δεν είναι δικά μας. Η ευθανασία, η αυτοκτονία προωθούνται σε χώρες και θα γίνουν νόμοι.
η παιδεραστία, η κτηνοβασία θα αποτελούν διαφορετικά είδη οικογένειες. Ο άλλος λέει παντρεύτηκε τη γάτα του. Με γεια σου, με χαρά σου. Πάνε να παντρευτείς και το σκύλο σου. Αυτά τα λένε και σήμερα τα θεωρούμε εμείς γελία και λέμε αυτός τρελάθηκε. Όχι, δεν τρελάθηκε. Είναι η προετοιμασία για τα νέα είδη. 16 διαφορετικά είδη οικογένειες θα διδάσκουν στα παιδιά μας. 16! Όχι μία παραδοσιακή. 16 διαφορετικά είδη. Ποια είναι αυτά να μας τα πούνε. Να μας τα πούνε, να πάνε οι γονείς, να πάνε οι εκπαιδευτικοί και να δούνε, να διαβάσουν τι προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την υγεία των παιδιών μας. Όχι για την υγεία, για την καταστροφή. Δεν θέλουν οικογένειες. Δεν θέλουν, θέλουν να ελέγξουν την αναπαραγωγή του ανθρώπου. Ο διάβολος, επειδή δεν μπορεί να φτιάξει άνθρωπο, θα τον φτιάχνει μέσα από τα εμφυτεύματα. Καταλάβατε πως θέλει να γίνει Θεός. Αλλά δεν θα γίνει ποτέ ο φόρος. Πάλι θα πέσει. Θέλει λοιπόν μέσα από τα εμφυτεύματα να έχουμε κατά παραγγελία παιδιά. Δηλαδή θέλουμε ένα δημόσιο υπάλληλο που να ξέρει γραμματιακή υποστήριξη, ειδικό τσιπάκι μέσα. Θα μου πείτε τι είναι αυτά, σενάρια φαντασίας. Όχι κύριοι, όχι κυρίες μου, όχι χριστιανοί μου και χριστιανές μου. Δεν είναι σενάρια φαντασίες. Είναι πράγματα τα οποία υλοποιούνται, εφαρμόζονται και προωθούνται στην εποχή μας. Και αν δεν ξυπνήσουμε όλοι να αντιδράσουμε, θα βρεθούμε μια μέρα με τσιπάκια. Θα μου πείτε, άμα δεν το κάνω, άμα δεν θελήσω εγώ, δεν θα μου το βάλει κανένας. Εμ, θα το βάλεις, γιατί έχουν μέσα ότι αυτή η νανοτεχνολογία είτε θα περάσει μέσα από εμφυτεύματα κανονικά, είτε θα περάσει μέσα από τη μόλυνση του νερού με νανοτεχνολογία. Τα γράφουμε αυτά. Τα γράφει το βιβλίο «Τυφώνος παγκοσμιοποίηση». Δεν κάνω διαφήμιση στο βιβλίο, να μην το πάρετε ποτέ. Είναι από το 10. Έχει κάνει τις πωλήσεις του, έχει κάνει τον κύκλο του που λέμε εμείς οι εκδότες. Σας λέω όμως να σας ενημερώσω να δείτε τι ετοιμάζουν. Τα σύγχρονα λοιπόν μέσα μαζικής ενημέρωσης προπαγανδίζουν μια κουλτούρα που λατρεύει το καλογυμνασμένο σώμα. Τότε ήταν, το 7 το έγγραφο. Αρσενικό και θηλυκά σούπερ μοντέλα. Πρέπει να γίνουν τα πρότυπά σας, μας λένε. Οι οθόνες του σινεμά μας βομβαρδίζουν με μηχανοποιημένα τέρατα, των οποίων τα μέλη αντικαθίσταται, όπως το Cyborg. Το βλέπουμε σήμερα το Cyborg. Είδατε, στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας χρησιμοποιούνται τα cyborg μέσω της τεχνικής νοημοσύνης. Τα cyborg, το TAF 800 που έπαιζε τότε ο Σβατζενέγκερ στον εξολοθρευτή 2, όσοι το έχουν δει. Τότε βάζανε αυτά γιατί, να συνηθίσουμε, άλλαζε το πόδι, άλλαζε το χέρι, γινόντουσαν υπεράνθρωποι. Και αυτά τα έχουν περάσει τα παιδιά μας. Γιατί θέλουν να τα εμφυτεύσουν μέσα μικροτσίπς και να τα ελέγχουν, να τα σφραγίσουν. Θα πάμε στην τρομερή αποκάλυψη που θα μείνετε άναυδοι. Αυτά είναι τα προκαταρκτικά που σας λέω. Η ρητορία των θεωρητικών της τέχνης, της νοημοσύνης, όπως ο Μάρβιν Μίνσκι, συναγωνίζεται την κυβερνοκουλτούρα του New Age, της νέας εποχής, που προπαγανδίζει θεραπευτικές τεχνικές οι οποίες αντιλαμβάνονται το νου σαν έναν βιοϋπολογιστή, ικανό να επαναπρογραμματιστεί με τις σωστές εντολές. Γι' αυτό θέλουν, έτσι μας αντιμετωπίζουν, σαν μικρές μηχανές, και θέλουν να ελέγχουν τις μηχανές αυτές. Ορισμένα σχέδια και στόχοι των ανθρώπων αυτών της νέας τάξης και της μυαρής λέσχης για τον έλεγχο των ανθρώπων και της κοινωνίας αποτελούν ήδη πραγματικότητα. Τα βλέπουμε δίπλα μας. Άλλα σχέδια αφορούν το άμεσο μέλλον μας. Λίγος χρόνος μας μένει να αντιδράσουμε. Γιατί όλα τα απαραίτητα μέσα ελέγχου για μια μελλοντική δικτατορία είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία. Ήδη το λένε φανερά πλέον. Ότι πρέπει να αποκτήσουμε μια παγκόσμια κυβέρνηση και να μειωθεί ο πληθυσμός της γης. Γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν 8 δισεκατομμύρια υπολογιστές. 500 εκατομμύρια όμως μπορούν να τα ελέγξουν. Έτσι υπολογίζουν αυτοί. Προσέξτε το, τι θα κάνει ο Θεός θα το πούμε στο τέλος. Αυτοί έτσι υπολογίζουν και γι' αυτό μειώνουν τον πληθυσμό της γης με κάθε τρόπο. Λοιπόν, πάμε στους στόχους. Να μην τα διαβάζουμε όλα. Πάμε στους στόχους. Ο έλεγχος λοιπόν, ο στόχος είναι ο έλεγχος του σώματος και του πνεύματος από ηλεκτρονικά εμφυτεύματα και βιονικά προσθετικά μέλη. Δημιουργία
ανθρώπων με τροποποιημένες λειτουργίες, προετοιμασία του εδάφους ώστε το κοινό να δεχτεί τα μελλοντικά εμφυτεύματα εντοπισμού και αναγνώρισης ταυτότητας που θα έχουν τοποθετηθεί κάτω από το δέρμα. Θα μου πείτε, εγώ δεν θα το βάλω. Αν θα το βάλεις, θα στο φέρουν έτσι όπως θα στο φέρουν, θα το έχεις χωρίς να το καταλάβεις. Γιατί δεν λογαριάζουν το αυτεξούσιο του Θεού, αυτό το δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Να αποφασίζουμε. Δεν το λογαριάζουν, το ποδοπατούν. Γενίκευση της εφαρμογής των εμφυτευμάτων σε υπαλλήλους για αύξηση της επαγγελματικής τους απόδοσης, αυτά που λέγαμε. Νευρονικά εμφυτεύματα για βελτίωση της μνήμης και της ικανότητας υπολογισμών. Βιονικά για αύξηση της μυϊκής δύναμης ή των φυσικών ικανοτήτων. Σύντομα η καταφυγή σε επαγγελματικά εμφυτεύματα θα είναι αναπόφευκτη για να έχει κανείς πιθανότητες να βρει μια δουλειά. Μόνο όποιος έχει εμφύτευμα θα βρει μια δουλειά. Τι μας το κάνανε, προετοιμασία με το εμβόλιο. Δεν λέγανε, δεν θα πάτε, άμα δεν έχετε κάνει το εμβόλιο δεν μπορείτε να πάτε στις δουλειές σας. Να η προετοιμασία. Δεν βγάλανε τους υγειονομικούς απ' έξω. Γιατί δεν είχαν κάνει το εμβόλιο. Η προετοιμασία για το μεγάλο μπαμ που έρχεται. Θα σας το πούμε παρακάτω. Θα σας το πούμε και θα το αναλύσουμε. Έρχεται ένα μεγάλο μπαμ. Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν απλοποίηση και πολλαπλασιασμός των μηχανών που θα μιμούνται την εμφάνιση, τη συμπεριφορά των έμβιων όντων. Θυμόσαστε αυτή τη Σοφία, πώς τη λέγανε, το ρομπότ αυτό που κινούνται με την τεχνική νοημοσύνη. Τώρα πρόσφατα, το είδατε. Ρομπότ παιχνίδια στα παιδιά για να τα συνηθίσουν. Ταμαγκότς, εικονικές πραγματικότητες, αβατάρ. Εικονικοί τηλεοπτικοί παρουσιαστές. Στον κινηματογράφο, ήρωες ανδροειδοί ή άνθρωποι με βιονικά εμφυτεύματα. Δέστε τα παιδιά μας τι παρακολουθούν σήμερα, τι τους σερβίρουν στο YouTube από εδώ και από εκεί και θα δείτε. Θα δείτε την Barbie με καλογυμνασμένο σώμα, το μοντέλο, αυτά που λέγαμε. Το ίδιο και οι άντρες. Και μετά γιατί χωρίζουν. Γιατί σου λέει ο άντρας, η γυναίκα μου άλλαξε, τώρα πρέπει να βρω πάλι μια γυναίκα να είναι μοντέλο. Και πάνε και γμυχεύουν. Έτσι κάνουν. Το ίδιο και οι γυναίκες. Γιατί έχουν περάσει αυτή την νοοτροπία πλέον, την έχουν εμφυτεύσει χωρίς να το καταλάβεις. Είναι η φιλοσοφία της εξοικείωσης, του τεκτονισμού. Σε κάνει να εξοικειώνεσαι. Πάμε παρακάτω. Πέρασε και μια άλλη μόδα. Εκτός από τους μισοί άνθρωποι και μισοί μηχανές που έχουμε βάλει και μας προωθούνε. Προβολή της μόδας του piercing. Τι είναι αυτό, ξέρετε? Διάφορα τρυπήματα για σκουλαρίκια. Βλέπετε τους νέους που τρυπάνε γύρω γύρω τη μύτη, τα αυτιά τους γύρω γύρω, τη γλώσσα τους, τα χείλη τους, τα μάγουλά τους. Αυτά γιατί το κάνουν? Είναι η προώθηση αυτής της μόδας από αυτούς τους επικυρίαρχους, από αυτούς τους σατανάδες εγώ θα έλεγα, από αυτή τη μυαρή λέσχη. Για ποιο λόγο? Για να συνηθίσει, λέει, το κοινό στην εισαγωγή ξένων μεταλλικών σωμάτων στο σώμα του. Το στάδιο αυτό, το 2007, η προετοιμασία του σταδίου, στο στάδιο υλοποίησης ήταν το τελικό. Ήδη προχώρησε και το βλέπουμε σήμερα. Δέστε τους νέους. Όποιος νέος δεν φοράει σκουλαρίκι, δεν είναι, είναι εκτός μόδας. Είναι εκτός μόδας. Βλέπετε τα τατουάζ. Γεμίσαμε τατουάζ. Γιατί θέλουν να ασχολούμαστε με το σώμα για να μπορέσουν να βάλουν τα εμφυτεύματα. Αυτός που βάζει το τατουάζ σήμερα, σου λέει έβαλε τατουάζ, γιατί να μην βάλω και αυτό, να διευκολύνει τη ζωή μου. Να μην κουβαλάω κλειδιά, θα σου πούνε, να ανοίγω την πόρτα με το χέρι μου. Ήδη προβάλλονται αυτές τις ταινίες. Προβάλλονται αυτά. Είναι απαράδεκτο να ζούμε σε τέτοιες καταστάσεις και να μην τα καταλαβαίνουμε. Να μην κουβαλάω χρήματα μαζί για να μην με κλέψουν, να τα έχω σε ένα τσιπάκι πάνω μου. Γι' αυτό πάνε οι κυβερνήσεις να καταργήσουν τα μετρητά και τι λένε, να μην καταστραφεί το δάσος, αφού ήδη τα καίνε και τα καταστρέφουν. Με τις ανεμογεννήτριες καταστρέφεται, αυξάνει γύρω-γύρω από τις ανεμογεννήτριες, δεν υπάρχει φυσικό περιβάλλον, ας λένε ό,τι θέλουν. Αυξάνει η θερμοκρασία, τραβάει η θερμοκρασία μέχρι και 550 μέτρα ύψος η ανεμογεννήτρια και αυξάνει τη θερμοκρασία της γης. Με αποτέλεσμα να χαλάει το φυσικό περιβάλλον. Και αυτοί λένε,
Ήδη υπάρχει και μια έρευνα, μια μελέτη στην Αμερική που έλεγε οι Αμερικανοί να βάλουν ανεμογεννήτριες, την απέρριψαν οι Αμερικανοί. Γιατί λέει θα αυξανόταν η θερμοκρασία της γης στην Αμερική. Αλλά στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης και οι λοιποί εκεί βάζουν και κανείς δεν αντιδρά. Στη Βουλή κοιμούνται. Με αυτά τα θέματα έχουν ύπνο στη Βουλή. Όλα τα κόμματα, ανεξαιρέτως, όλα. Μια και είπα και κόμματα. Απαράδεκτο ήταν η ουδετερότητα που κράτησε ο Ευρωβουλευτής της Νίκης και η Λατινοπούλου στην Ευρώπη στο θέμα που προέκυψε με τη Ρωσία προσφάτως. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Απαράδεκτο. Δεν το κατάλαβαν. Παίζουν και αυτοί το παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το διαισθάνονται. Και μετά δεν μετράει η συγγνώμη. Αυτές είναι αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τους λαούς, με τον άνθρωπο, με τα έθνη. Εκεί δεν χωράνε λάθη. Δεν χωράνε λάθη. Να γίνουν λοιπόν, προσέξτε, το 2007 είχαν επιβάλει στις κυβερνήσεις, στις ελεγχόμενες από τη Μιερή Ρέσχη, να γίνουν υποχρεωτικά τα εμφυτεύματα για την αναγνώριση των κατοικίδιων ζώων αλλά και των άλλων. Σήμερα, εάν δεν είναι συμπαρισμένη η κατσίκα, δεν μπορεί να τη σφάξουν στο σφαγείο. Όλα τα ζώα, σκυλάκια, γατάκια, έχουν τσιπαριστεί. Ξέρετε γιατί? Για να αρχίζει να πιστεύει ο άνθρωπος ότι εφόσον και τα ζώα δεν άλλαξαν χαρακτήρα. Βάλαμε το τσιπάκι αναγνώρισης, το οποίο χρησιμοποιείται, αλλά δεν άλλαξαν, δεν είδαμε κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά. Άρα και εμάς δεν θα μας πειράξει. Είναι η φιλοσοφία της εξοικείωσης που λέμε. Το βάλανε πρώτα στα ζώα και μετά θα το βάλουν και σε εμάς. Θα δείτε τώρα τον τρόπο. Ευρεία χρήση, αυτό το ξέρουμε πλέον, των εμφυτευμάτων για ιατρικούς λόγους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ενστικτόδης δυσπιστία του κοινού ως προς την εισβολή μηχανών στο σώμα του. Βλέπουμε σήμερα να είναι της μόδας να βάλουμε, ξέρω εγώ, βηματοδότη για την καρδιά. Αλλά δεν είναι της μόδας να μάθουμε γιατί δημιουργούνται τα καρδιακά, αυξάνονται ή τα καρδιακά επεισόδια. Εκεί δεν αναρωτιόμαστε. Πάμε να βάλουμε κατευθείαν το βηματοδότη ή βάζουμε το στέντ. 1, 2, 3 στέντ βάζουμε έτσι ώστε τα εμφυτεύματα να μπουν μέσα μας και να δείξουν ότι δεν κάνουν ζημιά. Και άλλα πολλά. Λοιπόν, πάμε στο πιο σοβαρό που το άφησα για να σας το πω. Επαναλαμβάνω. Το βιβλίο είναι του 2010. Το έγγραφο, αυτό το κείμενο που σας διαβάζω, είναι ένα απόσπασμα από το άρθρο του Λεωνίδα του Αποσκήτη που δημοσίευσε στο Τρίτο Μάτι εκείνη την εποχή, του 2007-2008, και αφορούσε τη διαρροή, τη δημοσίευση ενός εγγράφου και το σχολιασμό ενός εγγράφου της Bilderberg για αυτά που σχεδίαζε να κάνει στο μέλλον στην ανθρωπότητα. Ακούστε λοιπόν το πιο σοβαρό. Να οργανωθεί ή να αφήσουν να οργανωθεί τα μέλη και οι σατανάδες της μιαρής αυτής λέσχης περιορισμένη πυρηνική επίθεση σε μια δυτική πόλη. Πράγμα που θα κάνει τότε υποχρεωτική την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, ήδη θα το προχωράνε κυβερνήσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, έτσι το λένε, την εμφύτευση. Υποχρεωτική λοιπόν την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, εντοπισμού και αναγνώρισης για κάθε άτομο στο όνομα της ασφάλειάς του και του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό, καταλάβατε τι λέει. Επειδή όμως αυτοί οι σατανάδες δεν θέλουν, θα αποκαλυφθούν αν χτυπήσουν οι ίδιοι με τα πυρηνικά μια δυτική πόλη, το Λονδίνο για παράδειγμα ή τη Στοχόλμη ή το Βερολίνο, θα αποκαλυφθούν και θα ξεσηκωθεί ο κόσμος εναντίον τους. Έτσι δεν είναι? Τι θέλουν να κάνουν? Πιέζουν τη Ρωσία, η οποία έχει πυρηνικά, έχουν μέσω της Ουκρανίας, γιατί μέσα έχουν κηρύξει ένα έμεσο πόλεμο το ΝΑΤΟ στη Ρωσία, για να μην φαίνεται ότι αυτό εμπλέκεται και η Ρωσία με το ΝΑΤΟ θα πολεμήσουν και θα ανταλλάξουν πυρηνικά. Εμπλέκεται η Ουκρανία λοιπόν για να φανεί ότι δεν συμμετείχε το ΝΑΤΟ
και όλες αυτές οι συμμαχίες που είναι υποκάτω στο υπογάστριο της Bilderberg, δηλαδή είναι, δουλεύουν για την Bilderberg, να το πω έτσι, δουλεύουν για τη Μιαρή Λέσχη. Για να μην φανεί λοιπόν το ΝΑΤΟ ότι χτυπάει τη Ρωσία και η Ρωσία απαντάει στο ΝΑΤΟ που έχει πυρηνικά το ΝΑΤΟ, έχουν βάλει την Ουκρανία και δίνουν στην Ουκρανία όπλα, δίνουν τα πάντα, οικονομίες της Δύσης γονατίζουν, αυξάνουν τον πληθωρισμό, μεγαλώνει η ακρίβεια. Γιατί? Γιατί θέλουν η Ρωσία να χτυπήσει, να αναγκαστεί να χτυπήσει με πυρηνικά δυτική πόλη για να παρουσιαστεί ο Πούτιν ως τρομοκράτης και να παρουσιαστεί ότι όλοι αυτοί κάνουν πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Σας λέει τίποτε αυτό? Δεν σας θυμίζει τους δίδυμους πύργους? Αχ, Ντικ Τσέινι, αυτός ο Ντικ Τσέινι, ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, αυτός είχε την φαϊνή ιδέα να δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση. Και αυτός έλεγχε την κατάσταση και την εφαρμογή της, γιατί στην εφαρμογή υλοποίησης. Τι είχε πει ο Παπακοσταντίνου, θυμόσαστε τον Παπακοσταντίνου, υπουργό εξωτερικών, είχε κληθεί στη Bilderberg, ξαφανίστηκε μετά από αυτό που είπε στην Ελευθεροτυπία. Τον έχετε ακούσει πουθενά? Τι είχε πει? Εάν το ρώτησε ο δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας τι συζήτησε, τότε τι συζητήθηκε εκεί που πήγε στην Bilderberg. Και αυτός τι απάντησε? Εάν, λέει, σας πω τι συζητήσαμε, θα πρέπει ταυτόχρονα να έχω και ένα όπλο και να αυτοκτονήσω. Προσέξτε, υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος. Βέβαια μετά εξαφανίστηκε ο Παπακοσταντίνου. Δεν τον είδατε? Τον είδατε πουθενά? Εγώ τουλάχιστον δεν τον ακούω, ούτε τον βλέπω να είναι στην πολιτική σκηνή. Εξαφανίστηκε εντελώς. Παπανδρέου δεν είχε μιλήσει πολλά χρόνια πριν, τότε που ήταν η Μιαρή Λέσχη σε μια συνεδρία στην Αμερική, βγήκε έξω και μίλησε ευθαρσώς για παγκόσμια κυβέρνηση. Τι να πούμε? Να πούμε για τον έλεγχο? Εδώ μιλάμε για πυρηνικό χτύπημα. Τι κάνουν λοιπόν στη Ρωσία? Την πιέζουν. Τώρα αποφάσισαν προχθές στην Ευρώπη, και μάλιστα γι' αυτό είπα ότι ψήφισε απήχαν η Λατινοπούλου και ο Αναδιώτης. Αποφάσισαν λοιπόν να χτυπήσουν με μεγάλου βεληνικούς πυράβλους στο βάθος της Ρωσίας. Να επιτρέψουν γενική επίθεση στη Ρωσία. Γιατί δεν την κάνουν οι ίδιοι? Γιατί δεν πάνε οι Γερμανοί να πολεμήσουν ως χώρα μέλους του ΝΑΤΟ ή οι Πολωνοί? Δεν θέλουν. Θέλουν να είναι εκτός όταν θα πέσει το πυρηνικό. Και πιέζουν τον Πούτιν να ρίξει πυρηνικά για να παρουσιαστεί ως τρομοκράτης. Θα μου πούνε, έχει γίνει ήδη η προετοιμασία όπου ο Πούτιν παρουσιάζεται ως τρομοκράτης? Από πότε? Θα σας πω κάτι. Στις αρχές του 2000 επισκέφτηκα την Αμερική και εκεί συναντήθηκα με διάφορα πρόσωπα, ένα εκ των οποίων μου είπε το εξής. Όταν του είπα ότι οι ομόδοξοι λαοί, μιλήσαμε λίγο θρησκευτικά και είπα η Ρωσία, η Ρουμανία και όλα αυτά, λέει βγάλτε τη Ρωσία απ' έξω γιατί ο ηγέτης της είναι τρομοκράτης. Ήταν ο Πούτιν τότε. Και λέω γιατί είναι, πώς ένας τρομοκράτης, λέω, ψαρεύει, λέω, με τον πρόεδρο της Αμερικής? Όχι, μου λένε τρομοκράτης. Λέω πού το ξέρεις? Ποιος σου το είπε εσένα? Και μου λέει σε όλη την Αμερική διοργανώνονται συνέδρια, ξέρετε, στις τοές από κάτω, στα σκοτάδια εκεί που είναι τυφλοπόντικες. Και εκεί, λέει, πληροφορηθήκαμε όλοι, μας πληροφόρησαν και μας απέδειξαν με αποδείξεις και στοιχεία ότι ο Πούτιν είναι τρομοκράτης. Άρα αυτή έχει προετοιμαστεί το έδαφος εδώ και 24 χρόνια για να βγει ο Πούτιν τρομοκράτης. Ήδη προετοιμάζεται και τον λέει ο Ζελένσκι, τον λένε οι άλλοι, προετοιμάζεται. Ο Πούτιν είναι παγιδευμένος. Έκανε τα θελήματά τους μερικά, για να μπορέσει να τους πει ότι είναι του συστήματος. Αλλά κατάλαβε ότι είναι στόχος. Και προσπαθεί τώρα, επειδή έχει συμπαγίδα, να ξεφύγει. Αυτό δεν πατάει το κόκκινο που κουμπί, γιατί ξέρει τι μέλη γενέστε. Θα γυρίσουν την ανθρωπότητα εναντίον της Ρωσίας ότι είναι χώρα τρομοκρατίας. Και θα ενισχύσουν τα βέλη στον Πούτιν που θα πατήσει το κουμπί, γιατί ο Πούτιν θα το πατήσει. Εάν όμως, λέει η Ζαχάροβα, προσέξτε τι λέει η Ζαχάροβα, εμείς, λέει, φοβόμαστε ότι θα γίνει μια προβοκάτσια. Δηλαδή,
Τι εννοείς, κυρία Ζαχάροβα? Τι είδους προβοκάτσια θα γίνει? Μήπως εννοείς ότι θα ρίξουν οι δυτικοί πυρηνικό όπλο, ένα πυρηνικό τακτικό πύραυλο στο Λονδίνο ή στη Στοκχόλμη? Γιατί αν το ρίξουν, οι Αμερικανοί θα πέσουν στη Στοκχόλμη ή στο Όσλο της Νορβηγίας. Για να μην επηρεαστεί η υπόλοιπη Ευρώπη και χαθεί η οικονομία που ελέγχουν, και θα κατηγορήσουν τη Ρωσία ότι το ρίξε. Αυτό εννοούσε η κυρία Ζαχάροβα. Απειλεί λοιπόν, κάνει δοκιμές ο Πούτιν για να τους πει ότι, είπε ο Λαυρόφ, ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουμε την Ευρώπη, αλλά θα είσαστε και εσείς στόχος, είπε στους Αμερικανούς, μήπως κάνουν πίσω. Ξέρουν οι Ρώσοι τι πάνε να κάνουν οι Αμερικανοί. Ξέρουν, να μην το πω Αμερικανοί, να το πω αυτοί οι επιχειρίαρχοι, αυτοί οι σατανάδες, οι σιωνιστές. Ξέρουν τι μπορεί να κάνουν. Και γι' αυτό λέει, μιλάνε για προβοκάτσια. Ποιος θα πιστέψει τους Ρώσους τότε ότι δεν έριξαν αυτοί τον πύραυλο αμυνόμενοι? Όχι. Από πού έφυγε ο πύραυλος και χτύπησε μεταξύ Κρεμλίνου, μεταξύ Μόσχας και Πετρούπολης? Όλοι λένε ότι ξεκίνησε από τη Φιλανδία. Δέχεται λοιπόν προκλήσεις να κάνει το χτύπημα αυτός. Να τον αναγκάσουν ή να δημιουργήσουν την εικόνα ότι το έκανε αυτός. Προσέξτε, ή να κάνει αυτός το χτύπημα το πυρηνικό, λέω και κάτι άλλο. Ή να δημιουργήσουν την εντύπωση στον κόσμο, όπως δημιούργησαν τότε με τους δίδυμους πύργους, με την προπαγάνδα, ότι το έκανε ο Λάντεν. Αλλά ο Λάντεν ήταν δικός τους. Μπαινόβγαινε στο Πεντάγωνο. Η οικογένεια του Λάντεν έμεινε στην Αμερική και φυγαδεύτηκε αμέσως μετά την πτώση των δίδυμων πύργων. Ήταν το μοναδικό αεροπλάνο που έφυγε και στη Σαουδική Αραβία και επετράπη στην οικογένεια να φύγει. Γιατί? Μήπως ο Λάντεν εξυπηρετούσε τα σχέδια της νέας τάξης? Και όταν φτάσανε στο σημείο σου λέει, τον σκοτώσουμε τώρα, μην μας αποκαλύψει. Άλλοι λένε ότι δεν τον έχουν σκοτώσει, ότι ζει κάπου στην Αμερική, στη Νότια Αμερική. Του έχουν αλλάξει το πρόσωπο. Δεν ξέρω τι συναλλαγές, αλλά να φύγει το αεροπλάνο τώρα της οικογένειας. Ήταν το μοναδικό, είχε απαγόρευση πτήσεων, αλλά το μοναδικό αεροπλάνο που πέταξε, δεν σας κάνει εντύπωση, ήταν αυτό που μετέφερε την οικογένεια του Λάντεν που ζούσε στην Αμερική, στη Σαουδική Αραβία. Κάνω λάθος? Για βάλτε το παζλ δίπλα το ένα το άλλο να δείτε τι γίνεται. Έτσι και με τον Πούτιν. Μπορεί η Ρωσία να μην ρίξει τα πυρηνικά. Αυτοί όμως βιάζονται και θα το ρίξουν. Και πιθανό να το ρίξουν γρήγορα, δεν ξέρω. Εκλογές αμερικανικές έρχονται, παίζονται διάφορα εκεί. Εκεί δεν ξέρουν, τώρα βγάζουν μπροστά αυτή την Καμάλα Χάρις. Αυτή είναι του συστήματος, όχι ότι ο Τραμπ είναι εκτός, αλλά αυτή είναι του συστήματος. Και κάνουν και το άλλο. Θα πάμε και παρακάτω να δείτε τι λένε εδώ. Κάνουν και το άλλο. Τι κάνουν? Εφαρμόζουν το σχέδιο να κυκλώσουν τη Ρωσία, ώστε όταν παρουσιαστεί ο Πούτιν τρομοκράτης, να τον παρουσιάσουν σαν τον Σαντάμ, σαν τον Μπιν Λάντεν, σαν τον Καντάφη, και να χτυπήσουν κατευθείαν στο Κρεμλίνο για να απαλλάξουν τη Ρωσία από ένα μεγάλο τρομοκράτη, ο οποίος είναι ο Βλαδίμηρος Πούτιν. Αυτό πάνε να κάνουν. Και τώρα τι κάνουν? Σας είχαμε πει παλιότερα και με τον Ηλία τον Καλλιόρα, ότι αφού καθαρίσουν και ελέγχουν τη Χαμάς εκεί για να μην τους επιτεθεί, το επόμενο χτύπημα των Ισραηλινών είναι ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ. Γιατί από εκεί έχουν κίνδυνο να μεταφέρει το Ιράν τον πόλεμο στο Ισραήλ, πάνω από το Ισραήλ, μέσω της Χεζμπολάχ. Θα καθαρίσουν λοιπόν τη Χεζμπολάχ. Μπορούν οι Ισραηλινοί μόνοι τους? Όχι. Εδώ κατέστρεψαν όλη τη Γάζα και παρόλα αυτά υπάρχει ακόμη αντίσταση, ακόμη πολεμάνε. Άρα λοιπόν τι κουβάλισαν? Κουβάλισαν κάτω όλο το ΝΑΤΟ, έχουμε στείλει και εμείς φρεγάτες, δήθεν για τους Χούθη. Κουβάλισαν λοιπόν το ΝΑΤΟ, κουβάλισαν στρατό, 40.000 στρατό λέει έχει κουβαλήσει η Αμερική στο Ισραήλ. Να κάνει τι? Θέλει να το βοηθήσουν λοιπόν να καθαρίσει τη Χεζμπολάχ. Άρα το Ισραήλ θέλει να καθαρίσει τη Χεζμπολάχ που είναι εχθρός. Το θα μπει στο Λίβανο. Αργά ή γρήγορα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα εισχωρήσει στο Λίβανο. 7 Οκτωβρίου, για να είναι η μέρα να συμπέσει με την επίθεση της Χαμάς, δεν ξέρω.
Αλλά ετοιμάζονται, έχουν πάει και ανταλλάζουν τώρα πυρά και μετά θα γίνει εισβολή στο Λίβανο, σε μια ξένη χώρα. Εκεί όμως δεν θα παρουσιαστεί εισβολή όπως παρουσιάστηκε της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκεί θα παρουσιαστεί διαφορετικά. Αμυνόμενο το Ισραήλ, γιατί είχε τέτοιο και δεν είναι πολύ πιθανό να αφήσουν κανένα πύραυλο της Χεζμπολάχ να χτυπήσει το Τελ Αβίβ έτσι εκεί πάνω και να σκοτωθούν άμαχοι, για να μπορέσουν να δώσουν τη τέτοια ότι να μπήκαμε αμυνόμενοι. Και αφού καθαρίσουν τη Χεζμπολάχ, το επόμενο στόχος είναι το Ιράν. Θέλουν να απαλλαγούν από το Ιράν. Ήδη υπάρχει ένας μετριοπαθής πρόεδρος εκεί, ο οποίος πιθανόν δεν έχει καταλάβει ακόμη το σχέδιο που το ετοιμάζουν. Γιατί η επόμενη επίθεση του Ισραήλ, εφού καθαρίσει με τη Χεζμπολάχ και εξασφαλίσει τα νότα του και από βορρά και από τον νότο, μετά το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσει στρατός στη Συρία, να διώξουν τους Ρώσους από τη Συρία. Τι θα κάνει η Ρωσία? Θα ανοίξει πόλεμο με τον ΝΑΤΟ? Πώς θα απαντήσει? Ήδη κάποιες προειδοποιητικές βολές έπεσαν στη βάση της Ρωσίας, 100 μέτρα λέει από τη βάση. Κάτι ετοιμάζουν λοιπόν εκεί. Τώρα είναι ο Λίβανος. Αδειάζει ο Λίβανος από όλες τις διπλωματικές υπηρεσίες. Φεύγουν οι διπλωμάτες από όλες τις χώρες γιατί ξέρουν πλέον τι έρχεται. Καταλάβατε? Πάμε λοιπόν παρακάτω να μπούμε εδώ. Γενετικές παρεμβάσεις. Το τέλος της φυσικής ανθρώπινης αναπαραγωγής. Γενετικός περιορισμός της αυτεξουσιότητος, του αντικομφορτισμού, της φαντασίας. Περιορισμός της αίσθησης ευτυχίας, του αισθήματος, της συναδέλφωσης με τους άλλους ή της ένωσης με τη φύση. Αυτά τα κάνουν σήμερα. Μεγάλου πόλης, της αίσθησης ευτυχίας με φάρμακα. Με αρεψεχασμούς. Θα το δείτε παρακάτω. Δημιουργία ανθρώπων με ελεγχόμενα πνευματικά χαρίσματα. Ελεγχόμενα πνευματικά χαρίσματα. Δημιουργία μεταλλαγμένων ανθρώπων, εξειδικευμένων ανάλογα με το επάγγελμα και την κοινωνική τάξη για την οποία τους προορίζουν. Απ' εδώ τι γίνεται? Δηλαδή θέλω 10 εργάτες γης, θα μου ετοιμάσουν 10 εργάτες γης? Ναι, αυτό πάνε να κάνουν. Ρομπότ θέλουν να μας κάνουν. Και θα μας έχουν στις λεγόμενες έξυπνες πόλεις. Δηλαδή δεν θα μπορείς να βγεις από τη Νέα Σμύρνη ή από το Νέο Κόσμο ή από το κέντρο της Αθήνας παρά μόνο με άδεια. Θα κυκλοφορείς μέσα σε αυτό και θα τρως ό,τι σου δίνει μέσα εκεί. Θα σου δίνουν αυτά που θέλουν αυτοί να φας. Δεν θα μπορείς να πας στο χωριό σου χωρίς άδεια. Ξέχασέ το χωριό σου στις έξυπνες πόλεις. Πρέπει να είσαι ρομποτάκι. Θα είσαι ρομποτάκι. Πώς το λέμε τα ρομπότ? Του βάζεις την μπαταρία και του λες πήγαινε από εκεί. Έτσι πρέπει να είσαι. Θα μου πείτε αυτά δεν γίνονται. Όχι, γίνονται, τα κάνουν, τα εφαρμόζουν τώρα. Πιστέψτε με, τα εφαρμόζουν. Τα είδαμε στην παιδεία. Ποιος υπουργός παιδείας πέρασε Διαμαντοπούλου? Τι πέρασε Διαμαντοπούλου, ξέρετε? Είχε πάει πρώτα στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Αυτή που τώρα είναι υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τι της είπαν εκεί, τι εντολή πήρε? Να κάνει υποχρεωτική την αγγλική γλώσσα. Γιατί την αγγλική γλώσσα τη θέλουν να είναι η γλώσσα που θα μιλάνε τα ρομπότ και οι παγκοσμιοποιητές. Αυτοί θα μιλάνε τη γλώσσα. Θέλουν να εξαλείψουν τις υπόλοιπες γλώσσες. Να έχουν μία γλώσσα. Όπως είχε ο Θεός πριν τον πύργο της Βαβέλ. Και τι έβγανε η Διαμαντοπούλου? Επέβαλε, κατέστησε την αγγλική γλώσσα υποχρεωτική, ως υποχρεωτική στα σχολεία. Αυτή την εντολή είχε. Πάμε μετά σε άλλο μέλος της Bilderberg, την Νίκη την Κεραμέως. Τι σκοπό είχε? Να μην πούμε και για τον Γαβρόγλου που πέρασε τις έμφυλες ταυτότητες και αυτά μέσα στα κόλπα τους είναι. Την αλλαγή φύλου και τα λοιπά που πέρασε η κυβέρνηση Τσίπρα. Όλες οι κυβερνήσεις κάτι περνάγανε. Κάτι βάζανε ένα μέρος του παζλ, της παγκόσμιας διακυβέρνησης, κάθε κυβέρνηση. Τι άλλο έκαναν? Λοιπόν, έρθει η Νίκη Κεραμέως, για να σας πω, και αυτή μέλος της Bilderberg. Και μάλιστα πήγε 39 χρονών ήταν στην Bilderberg, από τα νεαρότερα μέλη της Bilderberg,
Δεν ξέρω πώς προωθήθηκε. Το κεραμαίος, δεν ξέρω. Κεραμαίος, δεν ξέρω πώς προωθήθηκε. Τι έκανε αυτή ή ως υπουργός. Άρχισε και έβαλε το σπόρο, φύτεψε το σπόρο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Και το έβαλε στην αρχή σε μερικά σχολεία. Πιλωτικά, λέει. Για να δουν οι υπόλοιποι ότι δεν κάνει ζημιά. Ενώ άμα δείτε τι περιέχει, θα φρίξετε. Στο στυλ Ορθοδοξίας τα γράφουμε, θα κυκλοφορήσει στις 11 ο Θεός 13 Οκτωβρίου. Γράφουμε αυτά που σας λέμε αναλυτικότερα και με παραδείγματα και γράφουμε και για όλα αυτά που γίνονται. Τι έκανε λοιπόν, πέρασε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και σήμερα είναι υποχρεωτική. Και επειδή δεν θέλουν το βιβλίο να μην υπάρχουν αντιδράσεις, φοβούνται ακόμη αυτοί ο σατανάς, φοβάται τον κόσμο ακόμη, φοβάται τις αντιδράσεις. Γιατί όπως εκείνος παίρνει δικαιώματα από τις δικές μας αμαρτίες και μας πειράζει, πάει στο Θεό και με το φάκελο και λέει ο Μακρύς, μύχευσε, πόρνευσε, έκλεψε, λίστεψε, έχω δικαιώματα πάνω του, άσε με να τον πειράξω. Και ο Θεός του λέει πήγαινε, πείραξέ του, αφού απέκτησες δικαιώματα. Έτσι και οι χριστιανοί, οι συνειδητοί χριστιανοί αποκτούν δικαιώματα έναντι του έως φόρου. Μέσα από τις νηστείες, από την άσκηση, από την τήρηση των εντολών του Θεού. Παίρνουν δικαιώματα από τις ασθένειες και τις δοκιμασίες. Γι' αυτό οι δοκιμασίες και οι ασθένειες είναι λύτρωση για τον Ορθόδοξο χριστιανό. Γιατί του δίνει τη δυνατότητα και διώχνει αμαρτίες. Τις διαγράφει. Η μετάνοια. Το μεγαλύτερο κίνδυνος για όλους αυτούς τους επικυρίαρχους. Η αγιότητα. Δεν θέλουν αγίους. Να πάμε παρακάτω. Και έρχεται και ο Πιερεκάκης. Και τι κάνει ο Πιερεκάκης. Πάει πέρυσι πήγε. Πότε, πέρυσι πήγε. Το Μάιο. Όχι. Το πέρυσι το Μάιο πήγε στην Bilderberg όπου ως θέμα είχε την τεχνική νοημοσύνη. Και έρχεται πλέον και προσπαθεί να βάλει την τεχνική νοημοσύνη στα σχολεία. Ποιος θα διδάσκει, ο δάσκαλος? Σε λίγα χρόνια, καημένε μου δάσκαλε και καημένη μου δασκάλα, δεν θα υπάρχετε. Γιατί θα έχουν, ή θα γίνετε ρομπότ και θα διδάσκετε αυτά που θέλουν αυτοί, ή θα πηγαίνετε στα σπίτια σας. Θα σας απομονώνουν. Γιατί θα αναλαμβάνουν οι μηχανές. Δεν μπορείτε εσείς να δείξετε στην πρακτική ένα απλό πράγμα. Να πείτε για τον αυνανισμό και να δείξετε σε τρίχωνα παιδιά, σε 3 χρονών παιδί που μπορεί να είναι η κόρη σας, ο γιος σας, πώς αυνανίζονται όπως το περιλαμβάνουν αυτοί. Ποιος θα το δείχνει αυτό? Μέσω της τεχνικής νοημοσύνης η σοφία. Αυτή που κυκλοφορούσε και τη δεχόμαστε ακόμη και από εδώ και από εκεί και της ανοίγαμε την πόρτα και τρέχαμε πίσω να δούμε τη σοφία. Τεχνική νοημοσύνη, τα ρομπότ. Αυτά θα σου δείχνουν. Θα υπάρχει αντίστοιχος της σοφίας και ο σοφός. Καταλάβατε πώς θα κάνουν. Ήδη εφαρμόζονται. Και πρέπει να ξυπνήσουμε. Μέσα λέει που θα χρησιμοποιηθούν για να φτάσουμε σε αυτό. Α, αφού είπαμε για τη δημιουργία μεταλλαγμένων ανθρώπων, εξειδικευμένων, ανάλογα με το επάγγελμα, πάμε και στο άλλο, στον άλλο στόχο που είναι ανάπτυξη μιας νέας αγοράς. Με παιδιά προϊόντα. Μήπως σας θυμίζει αυτό Χαράρε και Σβάμπ? Τα έχουν πει αυτοί, τα έχουν δηλώσει. Και ο Χαράρε και ο Σβάμπ. Θα βγαίνουν, λέει, παιδιά προϊόντα που θα πωλούνται κατά παραγγελία με φυσικές και πνευματικές ικανότητες ανάλογα με την τιμή της πώλησής τους. Τα όμορφα και έξυπνα παιδιά, αυτά δηλαδή που έχουν εμφυτεύματα καλά, θα πωλούνται πολύ ακριβά στους πλούσιους. Γιατί εκεί θα πρέπει να κάνουν λογαριασμούς, θα πρέπει να καθορίζουν τις δουλειές τους και αυτά. Άρα θα είναι τα έξυπνα παιδιά αυτά. Και τα υπόλοιπα θα είναι τα πιο φθηνά για τους φτωχούς. Αυτό θα μου πείτε γίνεται. Όχι, το ετοιμάζουν τώρα. Το λένε, στο προαναγγέλουν χριστιανέ μου και χριστιανοί μου. Στο λέει, ο Χαράρε βγαίνει και στο λέει στην τηλεόραση. Δέστε τα βίντεό του. Δέστε τις δηλώσεις του. Το λέει,
Τα διαβάζει ο Πρωθυπουργός και το έχει εκεί. Η μεγάλη επανεκκίνηση της ανθρωπότητας. Το έχει και το διαβάζει. Μέσα στα βιβλία αυτά περιλαμβάνονται τέτοια. Τα προωθούν. Τα εφαρμόζουν. Εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε. Πάμε τώρα στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να υπηρετηθούν οι στόχοι αυτοί. Έχετε τον τελευταίο καιρό, αν δείτε στους οικείους σας, δεν χρειάζεται να ψάξετε μακρύτερα, δέστε πώς πάσχουν από προστάτη. Πώς οι άνδρες πάσχουν από προστάτη. Το μυαλό των ανθρώπων δεν πάει ότι αυτό είναι φυσιολογική εξέλιξη, είναι φυσικό ο άνθρωπος να πάσχει από κάτι και έπασχε από προστάτη. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Το προστάτη, σας το λέω μετά λόγου γνώσεως, το προκαλούν αυτοί. Οι επικυρίαρχοι. Γιατί? Για να επιβάλλουν, μεθοδεύουν την αντρική στηρότητα. Σιγά σιγά. Κοιτάξτε τι γράφουμε το 2010. Από το έγγραφο του Λεωνίδες ο Αποσκήτης τα έγραφε. Το περιλαμβάνουμε στον τυφώνα παγκοσμιοποίησης. Μαζική μόλυνση του περιβάλλοντος με φυτοφάρμακα PCB. Πολυχλωροδιφενήλια. Τι κάνουν αυτά τα φυτοφάρμακα? Τα παίρνουμε μέσα από τις ντοματούλες, από τα αγκουράκια, από τα κολοκυθάκια, από τις μελιτζάνες, από τα ροδάκινα. Τι κάνουν λοιπόν αυτά τα φυτοφάρμακα και άλλες ρυπογόνες ουσίες που ρίχνουν επίτηδες αυτοί μέσω από τις πολυεθνικές εταιρείες, τη Μοσάντο, την οποία πήρε η Μπάγερ. Η Μπάγερ αυτή τη δουλειά έκανε στη Γερμανία. Σου δίνει φυτοφάρμακα ένα ειδικό, αλλά σου δίνει και αυτά. Τι κάνουν λοιπόν αυτές οι ρυπογόνες ουσίες? Αυξάνουν την ανδρική στηρότητα. Πού την αυξάνουν, πώς πειράζουν? Πειράζονται στον προστάτη, δημιουργώντας καρκίνους στο μόριο του ανδρός. Το καταλάβατε? Να το ξαναπώ? Δεν είστε εσείς υπεύθυνοι για τον προστάτη. Είναι αυτές οι ρυπογόνες ουσίες που βάσει προγράμματος της μυαρής λέσχης ρίχνονται τα τελευταία 25 χρόνια. Και βλέπεις 50 χρόνια και λέει έχω προστάτη. Βασανίζουμε από προστάτη. Και αυτό για να μην το καταλάβουν, η τεχνολογία έχει προχωρήσει και γιατρεύει τον προστάτη. Αλλά η αντρική στηρότητα παραμένει. Καταλάβατε? Και έχουμε ανθρώπους 30 χρονών σήμερα να μην μπορούν να κάνουν παιδιάκια, άντρες, και να πηγαίνουν στα ειδικά εργαστήρια που έχουν εκεί να δούνε, λέει, να ελέγξουν το σπέρμα τους. Συγγνώμη που σας τα λέω έτσι, αλλά πρέπει να τα καταλάβετε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και εκτός από τα φυτοφάρμακα και τις ρυπογόνες ουσίες, είχε η Bilderberg τότε είχε καθιερώσει τους αεροψεχασμούς, για τους οποίους οι δημοσιογράφοι του Sky προχθές, όταν τους έλεγε ο εκπρόσωπος της 3Δέλτα ότι ψεχάζουν σε καθημερινή βάση, λέει ψεχάζετε? Και ο Μητσοτάκης μας έλεγε ψεχασμένους, έλεγε τη μοναδική αλήθεια. Ναι, γιατί έδωσε 4 εκατομμύρια σε μια διετία για να μας ψεχάζουν. 4 εκατομμύρια. Δέστε το στη διάβγεια, δεν είναι... Ψάξτε το και δέστε το. Στην εταιρεία 3Δέλτα που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, είναι μία από τις 4 εταιρείες παγκοσμίως που ειδικεύονται στους αεροψεχασμούς. Εκτός του ΝΑΤΟ βέβαια. Έχουμε και το ΝΑΤΟ. Είχαμε μέσα το έγγραφο. Ρίχνουν λοιπόν μέσα από τα chemtrails, όπως λένε, δείχνουν διάφορες ρυπογόνες ουσίες που δημιουργούν καταστάσεις. Στηρώνουν τους άνδρες. Δεν το είχατε ξανακούσει, σας το λέω. Και δεν είναι τώρα, 2010. Κανένας δεν μιλάει. 2 φορές κάνανε ερωτήσεις για τους αεροψεχασμούς στη Βουλή. Τη δεκαετία του 90. 2. Ένας από τη Νέα Δημοκρατία και ένας από το ΠΑΣΟΚ τότε. Ουδέποτε απαντήθηκαν, γιατί θεωρήθηκαν άκρως απόρριτα προγράμματα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τότε ρίχνουν τους ψεχασμούς. Όταν γίνεται η φασαρία στην Κύπρο, είχε φτάσει το θέμα μέχρι και τη Βουλή.
γιατί είχαν πονοκεφάλους, είχαν διάφορα προβλήματα από τους αεροψεκασμούς που έκαναν αεροπλάνα της Βρετανικής βάσεως. Ξέρετε τι είπε, τα περιγράφει όλα ο μακαριστός ο Νικόλαος ο Κατσαρός σε αυτό το βιβλίο. Ξέρετε τι είπε ο εκπρόσωπος των Βρετανικών βάσεων. Τι είπε. Ρίχνουμε, λέει, αλουμίνιο, βάριο, αν θυμάμαι καλά, και λιγνίτη. Καρκινογόνες, δηλαδή, ουσίες. Και για ποιο σκοπό, ρωτήσαν οι βουλευτές, ρίχνετε αυτά. Για να, λέει, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Βλέπετε, ο Σατανάς έβγαλε αυτό το παραμύθι της δίθεν κλιματικής αλλαγής. Θα πούμε και γι' αυτό. Για να δικαιολογεί τα βδελιρά πράγματα που κάνει σε βάρος των ανθρώπων. Καταλάβατε, και δημιουργούν καρκίνους. Παθαίνει ο άλλος Πάρκινσον και λέει, από τι έπαθε Πάρκινσον, από τι, γιατί αυξήθηκε, και δεν είναι φυσικό, αυξάνονται αυτά γεωμετρικά οι καρκίνοι και είναι επιθετικοί ακόμη και σε ηλικίες 70 και 80 χρονών και οφείλονται σε αυτά. Στο βαθμό που ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων θα αντιμετωπίσει και τώρα αντιμετωπίζει και μελλοντικά προβλήματα στηρότητος, η επιλογή τους ποια θα είναι, η καταφυγή στην τεχνική αναπαραγωγή. Πας λοιπόν εκεί και σου λέει ο γιατρός, εκεί που πας ο γυναικολόγος, θες να πάρουμε σπέρμα να είναι ξανθό το παιδί, να είναι από τη Ρωσία, να είναι Κινέζος, να έχει σχιστά μάτια από την Κίνα, θες να είναι το σπέρμα της, το άριο της γυναικός να είναι από τη Βραζιλία, να έχει βραζιλιάνικο στυλ. Αυτά τα κάνουν τώρα. Φανταστείτε τι θα κάνουν μελλοντικά. Τώρα τα κάνουν. Και τα επιτρέπουν. Οι κυβερνήσεις τα επιτρέπουν. Ελεγχόμενες αναπαραγωγές μέσω της εξωσωματικής. Καταλάβατε. Γίνεται τώρα. Απότατα μέσα, τότε έγραφε. Ακούστε και αυτό. Χρήση γενετικά μεταλλαγμένων ιών για εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων γονιδίων στο DNA των ανθρώπων, εν αγνία τους και παρά τη θέλησή τους. Τι έγινε με τα μπόλια? Με τα μπόλια τι έγινε? Τι βάλανε μέσα και έχουν αρρωστήσει άνθρωποι? mRNA, λέει, το οποίο επηρεάζει, τα έλεγε ο Μπακτσί, πώς τον λένε αυτόν, τα έλεγε ο γιατρός. Τα λένε κάποιοι, αλλά πνίγονται αυτές οι φωνές. Τους θεωρούν περιθωριακούς και τους πνίγουν. Τα λένε άνθρωποι. Η γενετική μετάλλαξη θα εξαπλωθεί ακριβώς όπως μια επιδημία. Να του, το ζήσαμε. Το ζήσαμε. Ζήσαμε την πρόσφατη επιδημία, μας κλείσανε μέσα. Πώς έγινε, δεν αναρωτηθήκατε ποτέ, χριστιανοί μου? Απαγορέψανε τις πτήσεις, απαγορέψανε τις μετακινήσεις, απαγορέψανε τα πάντα και είχαμε τότε στην αρχή, όταν έγινε ο αποκλεισμός, είχαμε ελάχιστα κρούσματα από την ασθένεια αυτή που σχεδίασαν αυτοί οι ίδιοι. Τους ξέφυγε, λέει, ένας ιός από εργαστήριο κινέζικο και βλέπετε ότι τα παραδέχτηκε, ότι τα λεφτά στο κινέζικο εργαστήριο τα είχε δώσει αυτός ο Τσόρδας της Αμερικής, ο Φάουτσι. Τα είδα, τα δικαστήρια πρόσφατα γίνανε. Να τα παρακολουθείτε αυτά. Δεν τα μεταφέρουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Δεν τα μεταφέρουν αυτά. Δεν θα τα ακούσετε πουθενά. Γιατί εντολή είναι να τα πνίγουν. Και θέλουν να βγάλουν το τάδε μοντέλο ή να κάνουν το άλλο. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά να τα βγάλουν. Γιατί θα ξυπνήσει η ανθρωπότητα. Θέλουν να είναι κοιμισμένοι. Να μας θέλουν κοιμισμένους. Θρονιασμένους στους καναπέδες μας και να μας δίνουν, να μας ταΐζουν αυτοί, σήμερα θα φας κρεμούλα σαν από το νοσοκομείο, δεν έχει άλλο, μόνο κρεμούλα. Τώρα μας αφήνουν λίγο ελεύθερους γιατί μας πάνε προς τα εκεί. Είναι σαν να έχουν μια μεγάλη φάκα και έχουν βάλει τα τυράκια μέσα και είναι απ' έξω αρκετά ποντίκια, για ποντίκια μας θεωρούν, και σιγά σιγά μας καθοδηγούν να μπούμε στη φάκα και εμείς πάμε εκεί. Κανένας δεν ξυπνάει. Και έχουν δημιουργήσει και τέτοιο, όταν πας να ξυπνήσεις, σου ρίχνουν αέρια από πάνω να σε ξανακοιμήσουν.
είτε τους αγανακτισμένους να ξαναμαζευτούν στο Σύνταγμα. Δεν πήγανε. Είδατε αυτόν που πήγε να κάνει τώρα συγκέντρωση, που βγήκε η αστυνομία και είπαν να μην γίνει, απαγορεύονται συγκεντρώσεις την τάδε μέρα. Γιατί? Ποιος επέβαλε στην αστυνομία αυτό? Φοβούνται τις αντιδράσεις. Τρέμουν. Τρέμουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Τα φαρμακευτικά εργαστήρια, φαρμακευτικές εταιρείες πολυεθνικές, Pfizer, AstraZeneca και οι λοιπές εκεί που είναι στην Ευρώπη και αλλού, Johnson, τα λένε φαρμακευτικά εργαστήρια για να μην τους πούνε εταιρείες, θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο αυτή, δηλαδή να διαδίδουν ιούς μεταλλαγμένους για να δημιουργήσουν νέες ασθένειες. Δεν μας έχουν τορπιλήσει τώρα με αυτές τις νέες ασθένειες που θα έρθουν και απειλούν την ανθρωπότητα? Δεν βγάλαμε τον υπουργό, τον Άδωνη εκεί, τον Γεωργιάδη, και λέει για εμβολιασμό περισσότερο και να πάει ο εμβολιασμός κατά της γρίπης και το ένα και το άλλο? Δεν ξέρω αν θα την αφήσουν αυτή την εκπομπή να τη δείτε και πώς θα την αφήσουν. Αλλά ως την προλάβει, κατεβάστε τη και αποθηκεύστε τη να την έχετε, να τη δείχνετε στους φίλους σας, να δείτε τι κάνουν. Μήπως ξυπνήσουν κι αυτοί. Για τις οποίες το φάρμακο θα το έχουν μόνο αυτοί, δηλαδή φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν με 90%, προσέξτε, 90% χρηματοδοτούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Άρα οι φαρμακευτικές εταιρείες που χρηματοδοτούν δεν θέλουν να έχουν κέρδος. Άρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τι θα επιβάλλει? Επιβάλλει πράγματα τα οποία θα αυξάνουν την κερδοφορία των φαρμακευτικών εταιριών που τον χρηματοδοτούν. Απλά. Πάμε λοιπόν. Δεν θέλω να πούμε για την εξασθένηση, για το Big Brother, το Mickey Mouse και το Mind Control που μας κάνουν αυτά. Μπορεί κάποιος, αν θέλει περισσότερα, να τα διαβάσει στον τυφώνα παγκοσμιοποίησης. Εγώ θέλω να πω να μπω σε ένα άλλο μέρος, το οποίο όταν το διάβασα, καταρχήν, το 2007 οι τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου κατήχαν πλούτο ίσο με τον 48 φτωχότερων χωρών μαζί. Οι 100 πιο σημαντικοί πρόεδροι, σας λέω στοιχεία για να καταλάβετε, οι 100 πιο σημαντικοί πρόεδροι πολυεθνικών εταιριών κερδίζουν ο ένας κατά μέσο όρο 1000 φορές περισσότερο από ότι ένας μέσος υπάλληλός τους. Η προσωπική περιουσία του Bill Gates εκείνη την εποχή ήταν στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι ίση με τη συνολική περιουσία των 106 εκατομμυρίων ασθενέστερων οικονομικά Αμερικανών. Ένας έχει περιουσία που έχουν οι 106 εκατομμύρια Αμερικανοί. Στατιστικά στοιχεία επίσημα. Λένε για ότι μολύνουμε με το διοξίδιο του άνθρακα την ανθρωπότητα, τον πλανήτη, και πρέπει να πάρουμε μέτρα, και αρχίζουν και παίρνουν μέτρα στο όνομα της αλλαγής της κλιματικής που θέλουν. Παίρνουν μέτρα για νέους φόρους, επιβάλλουν φόρο και στα τρόφιμα, σε αυτά που παίρνουμε, να μαζέψουν για να αντιμετωπίσουν πιο. Μπουρδολογίες είναι, ψεύδι, ασύστολα ψεύδι. 122 εταιρείες, μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές στον κόσμο, ρυπαίνουν, να το βρούμε να σας το διαβάσουν, να είμαστε συγκεκριμένοι. Έχουν το 80%, 122 επιχειρήσεις αποτελούν την πηγή του 80% όλων των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Το 2007, 122, δεν μπορούσαν να τις κλείσουν? 122 εταιρείες ήταν. Να μην εκπέμπεται τόσο. Και να πούμε και αυτό, ο προϋπολογισμός των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων μόνο για το 2004 ανήλθε στα 480 δισεκατομμύρια δολάρια, που αντιπροσωπεύουν δαπάνη
27.342 δολαρίων την ώρα από το έτος γέννησης του Χριστού έως σήμερα. Προσέξτε, 27.342 δολάρια την ώρα, όχι την ημέρα, την ώρα, μόνο για το 2004. Δεν θέλω να πω πάρα περισσότερο, θα πω μόνο αυτό. Θέλουν λοιπόν να έχουν κορεσμό της ατμόσφαιρας από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Να γιατί μας βάλουν τις οπτικές ίνες, το όνομα της τεχνολογίας, μας βάζουν αυτά τις κολόνες πάνω τα φωτάκια με τις κάμερες και τις κεραίες των 5G πάνω, κάμερες εντοπισμού. Και ακούνε και βλέπουν να μας παρακολουθούν τα πάντα. Τα έχουν βάλει πάνω από τα φώτα. Πότε τα βάλαν αυτά? Τα 2 χρόνια που είμαστε κλεισμένοι όλοι μέσα, αυτοί δουλεύανε συνεχώς απ' έξω. Οι εταιρείες που τα βάζουν δουλεύανε συνεχώς. Τώρα έχουν βάλει στις περισσότερες πόλεις, μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Θα δείτε το λαμπτήρα του LED, του φωτισμού LED, και από πάνω έχει ένα τέτοιο εκεί που είναι παρακολούθηση. Σας το λέω, ανοίξτε το, δέστε το και κρίνετε το. Να του καταλάβετε ότι δεν θα φεύγουμε ρούπι. Θα είμαστε ποντικάκια σε μια φάκα, αν δεν ξυπνήσουμε. Εκπομπή ψυχοτρονικών κυμάτων. Λοιπόν, τι κάνουν όμως? Ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες βλάπτουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Ποιες? Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας τότε, τα ραδιοκύματα, οι ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης. Και σήμερα είναι κι άλλο. Έχουμε οπτικές ίνες, τις οποίες τις βάζουμε και βλέπετε ότι συνέχεια πάω σε όλη την πόλη. Έχουν σκαμμένα τα πάντα. Σκαμμένα είναι τα πάντα. Και βάζουν οπτικές ίνες για περισσότερο Wi-Fi. Και δεν βλέπουμε ποια ανατινάχτηκαν, εκτός από τους βομβητές και τα walkie-talkie αυτά που μιλάγανε, ανατινάχτηκαν inventor φωτοβολταϊκών. Ανατινάχτηκαν smart τηλεοράσεις. Θα τα ακούσετε πουθενά? Δεν θα τα ακούσετε. Ξέρετε γιατί? Είχαν Wi-Fi και πιάσανε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Και τι έγινε? Έπεσε περισσότερο ακτινοβολία εκεί μέσω του Wi-Fi και πήρε φωτιά. Ανατινάχτηκε. Έσπασε η τηλεόραση. Καταστράφηκε το inventor. Ανατινάχτηκε ο βομβητής. Να δείτε τι ελέγχουν. Μήπως από ποιους δορυφόρους έφυγε αυτό, ποιο όπλο ενεργοποιήθηκε και χτύπησε όλους αυτούς? Και βλέπει το Ισραήλ δεν έχει παραδεχτεί ότι ήταν αυτό. Κοροϊδεύουν κιόλας. Και τι είναι αυτό το όπλο που χτυπάει, ας πούμε, τα κινητά τηλέφωνα? Γιατί κάποιος είπε ότι είχαμε και κάποιες ανατινάξεις κινητών εκεί, λέει, προς την Κύπρο, προς την Κρήτη. Έτσι μου μεταφέρθηκε. Μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά είχαμε, λέει, και εκεί κάποια τέτοια απομονωμένα περιστατικά. Λέω. Πάμε λοιπόν, τότε ήταν στο στάδιο υλοποίηση το τελικό. Γι' αυτό βλέπουμε, μας χαρίζανε τα τηλέφωνα τότε. Ελάτε να αλλάξετε το κινητό σας. Ελάτε να πάρουμε το πιο σύγχρονο. Θυμόσαστε ή τα ξεχάσατε? Ελάτε, λέγανε οι εταιρείες, σας κάνουμε κυβερνήσεις επιδοτούσαν να πάρουμε όλοι κινητά. Ο Σαμαράς τι είπε τότε? Θα βάλω, λέει, και στις κορφές Wi-Fi, σε όλα τα βουνά, σε όλα τα μέρη, λέει, να υπάρχει Wi-Fi. Τι λες, μωρέ Αντώνη, δεν τα ξέρεις αυτά? Πατριώτης δεν είσαι? Έτσι δεν παρουσιάζεσαι? Αυτά δεν τα ξέρεις? Τα ξέρει αυτός ο ασήμαντος, ο δημοσιογραφίσκος, ο θεολόγος, ο Μακρύς, και δεν τα ξέρεις εσύ? Και αν τα ξέρεις, γιατί δεν τα λες έξω? Τι φοβάσαι? Σε λίγο θα φύγεις, τι θα πεις στο Θεό? Τα ήξερα αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω? Μετά αυτά. Ο Χριστός δεν σκέφτεται έτσι. Θα σου πει, εγώ επέτρεψα και έγινες πρωθυπουργός, έγινες υπουργός, είσαι χρόνια βουλευτής. Τι έκανες αυτά? Γιατί δεν μίλησες? Γιατί σιώπησες? Θα στα πούνε. Μα προστατεύω την οικογένειά μου. Εσύ τι είσαι, Θεός, να προστατεύεις την οικογένειά σου? Δηλαδή άμα τα πεις εσύ, θα καταστραφεί η οικογένεια? Ναι, θα την καταστρέψουν. Γιατί έχουν δώσει όρκη αυτοί.
Μήπως το έχεις δώσει και εσύ, Αντώνη, τέτοιον όρκο? Έχεις δώσει δικαιώματα σε κάποιους αυτά τα να καταστρέψουν ακόμη και την οικογένειά σου? Δεν ξέρω. Λέω εσένα, μπορεί να είναι οποιοδήποτε Αντώνης, έτσι, με συγχωρείς. Εκπομπή λοιπόν ψυχοτρονικών κυμάτων. Κυμάτων χαμηλής ή πολύ υψηλής συχνότητος, ικανών να επηρεάσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, παρεμβαίνοντας τα κύματα που χρησιμοποιούνται από τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Ξέρετε, ο άνθρωπος εκπέμπει. Έχετε διαπιστώσει, θα σας πω κάτι, να σκέφτεστε κάποιον και εκείνη την ώρα σας παίρνει τηλέφωνο. Εκπέμπει ακτινοβολία ο άνθρωπος. Όπως εκπέμπει ακτινοβολία και η γη σε χαμηλές συχνότητες. Και όταν είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος, η ακτινοβολία που εκπέμπει προς τη γη τη χαροποιεί. Πότε είναι ευτυχισμένος? Όταν δεν αμαρτάνει, όταν δεν φοβάται, όταν ξέρει ότι έχει το Θεό δίπλα του, όταν βαδίζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν δεν βαδίζει, φοβάται. Άμα μιχεύει κάποιος, θα του έρθει κατραπακιά εκεί που δεν θα το καταλάβει. Η απόλαυση της στιγμής θα γίνει δοκιμασία μεγάλη στα γυρατιά του και θα υποφέρει και δεν θα ξέρει γιατί υποφέρει, ενώ έχει δώσει δικαιώματα στο δαίμονα της μοιχείας, στο δαίμονα της πορνείας. Καταλάβατε πως δουλεύουν αυτά? Έχουμε και το HARP. Το HARP δεν μας μιλάνε σήμερα για το HARP. Τι ήταν αυτά τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Rockefeller? Είπατε τίποτε? Το Ίδρυμα Rockefeller, που είναι για τη μείωση του πληθυσμού της γης, χρηματοδοτούσε το HARP. Αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό στρατό, λέει, στην Αλάσκα, και τα πειράματα γίνονταν στην Αμερικανική βάση του Πίνενκαπ στην Αυστραλία. Το στάδιο υλοποίησης, έγραφε το έγγραφο της Bilderberg, προχωρημένο έγγραφο του 2007 που διέρευσε. Πάμε και σε αυτό τη βόμβα που θέλω να καταλάβετε όλοι. Να γιατί ιδιωτικοποιεί η κυβέρνηση το νερό και οι δήμοι. Γιατί το ιδιωτικοποιούν και το δίνουν σε εταιρείες? Γιατί στις εταιρείες αυτές είναι πιο εύκολο να περάσει το φαρμακάκι το ειδικό δήθεν για την καθαρότητα του νερού, το οποίο όμως θα είναι, τι θα έχει αυτό το φάρμακο? Στο δημόσιο δεν μπορεί να το πάρει, γιατί θα εκτεθεί η κυβέρνηση. Ένας ιδιώτης όμως μπορεί να το πάρει, και έτσι ώστε να μην η κυβέρνηση να μείνει απ' έξω από την κατηγορία. Και αν κάποιος ανακαλύψει κάτι, να τιμωρηθεί η εταιρεία και όχι η κυβέρνηση. Αλλά ο ηθικός αυτουργός και αυτό που προωθεί τα σχέδια του νερού, όπως κάνανε και στα τηλέφωνα και στο ένα και στο άλλο, γιατί από εκεί όλα γίνονται οι μολύνσεις, θα κάνει η κυβέρνηση. Πάνε λοιπόν αυτό το δώρο του Θεού που είναι το νερό, χωρίς που ζει ο άνθρωπος με το νερό, πάνε να το μολύνουν. Πώς? Μόλυνση του νερού και των τροφών με ουσίες που επηρεάζουν τη διάθεση και τη συμπεριφορά του πληθυσμού. Και στις τροφές, άκουσα καλά, το διάβασα καλά, το ξαναδιαβάσω. Μόλυνση του νερού και των τροφών με ουσίες που επηρεάζουν τη διάθεση και τη συμπεριφορά του πληθυσμού. Στάδιο υλοποίησης του 2007, προχωρημένο. Και πάμε παρακάτω. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να ξυπνήσουμε. Διάχυση στο νερό ή τις τροφές, μικρορομπότ ή νανομηχανές, αόρατες με γυμνό μάτι. Μόλις καταναλωθούν, εκατοντάδες μικρορομπότ, φορείς ενός ηλεκτρονικού μικροτσίπ, θα μπορούν να εγκαθίσταται στους νευρώνες, όπου θα αναλαμβάνουν τον έλεγχο του ανθρώπου. Πα, τι λέει εδώ? Μας φράγισμα είτε χωρίς τη θέλησή μας. Ποιος προσωπικό αριθμό και ταυτότητα που ασχολούμαστε και λέμε για τον προσωπικό αριθμό μόνο? Αυτά είναι μηδαμινά σε αυτά που θέλουν να κάνουν. Μας δίνουν αυτό να ασχολούμαστε, γιατί και για αυτός ο προσωπικός αριθμός θα είναι παγκόσμιος πολίτης στην παγκόσμια κυβέρνηση, πρέπει να έχεις έναν αριθμό. Αριθμούς μας έχουν. Και να ζεις στον τάδε αριθμό πόλης. Πόλεις δεν θα έχουν ονόματα. Αριθμούς θα έχουν.
Άρα λοιπόν αυτά είναι μητέσματα σε αυτό που ετοιμάζουν. Μέσω του νερού θα μας φραγίσουν. Θα μας φραγίσουν μέσα από το νερό. Γι' αυτό ελέγχουν και προσπαθούν να ελέγξουν τα πάντα. Τις γεωτρήσεις. Παλιά άνοιγες ένα πηγάδι και δεν έθελες άδεια. Σήμερα για να ανοίξεις ένα πηγάδι πρέπει να πάρεις άδεια. Ή για να χρησιμοποιήσεις το νερό πρέπει να έχεις άδεια. Πάνε να τα ελέγξουν τα πάντα, γιατί σκέφτονται να το μολύνουν. Και πώς θα το μολύνουν? Θα πάνε να ρίξουν κρυφά δηλητήριο? Τα έλεγε ο γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης, αλλά δεν του καταλαβαίναμε. Πώς θα το μολύνουν το νερό, ξέρετε? Θα πούνε στην τάδε εταιρεία ότι όλες οι εταιρείες στον κόσμο χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, αυτό εδώ το προϊόν για παράδειγμα, το οποίο όταν το βάλεις μέσα στη δεξαμενή του νερού, το διαφυλάς από μικρόβια. Τι θα έχει αυτό το προϊόν? Νανορομπότ. Τι θα κάνεις εσύ άμα πιεις το νεράκι? Γέμισα. Νανορομπότ χωρίς τη θέλησή μου. Έτσι θα μας το επιβάλλουν. Το καταλάβατε? Ιδιωτικοποιούν το νερό. Και πώς θα το ιδιωτικοποιούν? Εταιρείες. Θεόνι, Βίκος, το ένα, το άλλο. Εταιρείες που παράγουν, που εκμεταλλεύονται πηγές. Θα βγάλουν τις εταιρείες και θα το επιβάλλουν αυτό και ούτε θα το καταλάβουν οι εταιρείες. Στον ύπνο θα είναι. Σου λέει, αφού το παίρνουν όλοι, θα το πάρω κι εγώ. Όπως ο Βίκος, πώς τα λένε αυτά, ο Διός και αυτά. Αυτές οι εταιρείες θα το κάνουν για να εξασφαλίσουν την καλή ποιότητα. Αλλά δεν θα ξέρουν ότι μεταφέρουν το σφράγισμα στους ανθρώπους. Προσέξτε, σας λέω, είναι αποκάλυψη. Θα μου πείτε, αυτά δεν γίνονται. Να τα! Όλα ήταν γραμμένα το 2007 και γίνανε. Έχουν γίνει το 90%. Το 10% απομένει και δεν θα γίνει. Μην το πάρετε έτσι όπως το είπε ο Μητροπολίτης Πειραιός τότε, όταν του είπαμε για την έκθεση Λούνατσεκ. Ξυπνήστε. Ενημερώστε τους διπλανούς σας. Κάντε ομάδες αντίστασης μεταξύ σας. Να αντιδράσετε σε αυτά. Μας έχουν δεμένους χειροπόδαρα όλους. Ενημερώστε τον κόσμο. Μην ακούτε μόνο αυτά που σας σερβίρουν αυτοί. Ενημερώστε, μάθετε τους να διαβάζουν. Κινδυνεύουν και τα παιδιά μας, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και κανείς δεν ιδρώνει τα αυτή του. Λίγοι είναι αυτοί που αντιδρούν. Και νοιάζονται για τις εκδρομές που θα πάνε, για το ένα, για το άλλο. Ενώ είναι αυτά βασικά πράγματα, τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Αόρατα λοιπόν νανορομπότς στο γυμνό μάτι, έχουν ήδη κατασκευαστεί και η διεπαφή νευρο να μικροεπεξεργαστεί έχει ήδη δοκιμαστεί, όπως γράφει το έγγραφο της Bilderberg, σε εργαστήριο με επιτυχία. Η τεχνολογία των εξαιρετικά μικροσκοπικών μικροεπεξεργαστών υφίσταται εδώ και μερικά χρόνια. Στάδιο υλοποίησης του 2007 για τη μόλυνση του νερού ήτανε προκαταρκτικό, έγραφε. Δεν σας διαβάζω άλλα. Δεν σας διαβάζω. Μόνο με αυτά ελπίζω να καταλάβατε τι μας ετοιμάζουν. Πυρηνικό χτύπημα. Προβοκάτσια, λέει η Ζαχάροβα. Θα χτυπήσουν οι ίδιοι μια πόλη και θα το αποδώσουν όπως χτύπησαν τους δίδυμους πύργους με εικονικές, λέει, ανατινάξεις, συγκρούσεις αεροπλάνων. Ουσιαστικά έγιναν, όπως λέει, Αμερικανός δημοσιογράφος μεγάλος. Και έκανε και περιοδίες στην Ελλάδα. Έλεγε ότι από μέσα ανατινάχτηκαν με εκρηκτικά οι δίδυμοι πύργοι. Τα οποία είχαν στήσει. Δεν τους νοιάζει. Ο Big Chain, πώς τον λένε αυτόν. Αυτός είχε πει, έχει βγάλει ένα βιβλίο το 1962. Και είχε πει τότε, ως νεαρός δικηγόρος, πώς θα απαλλαγεί η Αμερική από τον κίνδυνο του Φιντελ Κάστρο. Τι είχε πει? Και τη ρωσική αρκούδα. Θα δημιουργήσουμε, λέει, ένα τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο θα έχει χιλιάδες θύματα. Τα έγραφε αυτός, ο Ντίκ Τσέινι. Σας λέω και το όνομά του. Θα δημιουργήσουμε ένα τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο θα έχει χιλιάδες θύματα και θα το αποδώσουμε ότι το έκανε ο Φιντελ Κάστρο. Έτσι, λέει, όλη η κοινότητα, η παγκόσμια κοινότητα θα μας δικαιολογήσει την Αμερική για την επέμβαση που θα έκανε στην Κούβα. Αυτό το έγραφε στο βιβλίο. Πότε υλοποιήθηκε αυτό? Δεν υλοποιήθηκε στην Κούβα. Υλοποιήθηκε σε πρώτη φάση
με τους δίδυμους πύργους και σε δεύτερη φάση με το πυρηνικό χτύπημα, το τακτικό πυρηνικό χτύπημα που πάνε να κάνουν στην Ευρώπη. Τώρα θα είναι η Στοχόλμη, θα είναι το Όσλο, θα είναι η Κοπεχάγη, θα επιλέξουν αυτή μια πόλη. Ποια πόλη θα θυσιάσουν για να κατηγορήσουν τον Πούτιν ότι έριξε το τακτικό πυρηνικό χωρίς να είναι σε πόλεμο με τον ΝΑΤΟ και ότι είναι τρομοκράτης και ως τρομοκράτη να τον απομονώσουν και να του χτυπήσουν από, και από κάτω και από πάνω. Πόσο είμαστε κοντά δεν ξέρω, γιατί αυτοί τώρα θέλουν να καθαρίσουν τη Χεζμπολάχ, να αυξήσουν την παρουσία τους εκεί. Τώρα δώσανε στην Ουκρανία όπλα να χτυπάει, ξέρω εγώ, μέχρι 1000 χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία. Αυτό το υπέγραψαν και Έλληνες ευρωβουλευτές, αυτούς που ψηφίσατε εσείς χριστιανοί και χριστιανέ μου. Είναι από τη Νέα Δημοκρατία, το επέτρεψαν αυτό. Γιατί δεν μπορούν, εκβιάζονται. Να σας το πω έτσι. Λένε είναι η γραμμή του κόμματος. Άμα δεν το κάνεις θα φας το κεφάλι σου. Ή αν δεν ψηφίσεις τον νόμο γι' αυτό θα σε διαλύσω. Έτσι μιλάνε αυτοί. Είδατε, ήμουν σε ένα τηλεοπτικό κανάλι και όταν είπα ότι ότι οι υπουργοί παιδείας έχουν πρώτα θητεύσει στην Bilderberg και μετά αναλαμβάνουν την παιδεία, είπαν θα τα πούμε λέει τη Δευτέρα. Ποια Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα σιωπή. Παπ, τελείωσε. Γιατί σου λέει αυτός δεν είναι ελεγχόμενος. Δεν τον ελέγχουμε ακόμη. Νομίζουν ότι φοβόμαστε. Οι χριστιανοί δεν φοβούνται. Να σας το πω έτσι. Και να με δολοφονήσουν που λέει ο λόγος, όταν αν το επιτρέψει ο Θεός, θα το επιτρέψει ο Θεός. Δεν έχει δύναμη ο αιωσφόρος να κάνει τη ζημιά σε κάθε άνθρωπο αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Εάν λοιπόν λέει κάποιος δεν φοβάσαι μη σε σκοτώσουν, ας με σκοτώσουν. Εάν το επιτρέψει ο Θεός να με σκοτώσουν, θα το επιτρέψει για τη δική μου σωτηρία της ψυχής. Θα σβήσω καμιά αμαρτία. Καταλάβατε. Μα τα παιδιά σου δεν το σκέφτεσαι, τη γυναίκα σου. Κάποιος πρωθυπουργός μου είπε τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου, πρώην πρωθυπουργός, δεν τα σκεφτώσουν άμα τα είχαν απαγάγει και τα είχαν και σε πιέζανε. Αν έχεις πίστη, όχι. Γιατί ο προορισμός του ανθρώπου είναι ο ουρανός. Είναι η αιωνιότητα. Τότε γιατί είμαστε εδώ. Αν οι χριστιανοί, αν δεν έχουμε στόχο την αιωνιότητα, τότε ας πάμε να πνιγούμε καλύτερα. Είμαστε χλιαροί. Γι' αυτό και οι δεσποτάδες μας δεν μιλάνε. Γιατί, δεν ξέρω. Είναι οι σκοπιμότητες. Γιατί δεν μιλάτε. Οι ιερείς μας δεν μιλάνε. Δεν τα λένε. Δεν τα λένε αυτά. Βγαίνει ας πούμε ο άλλος, λέει ο τάδε μοναχός, μου είπαν και ποιος ήταν ο μοναχός. Ένας μοναχός λέει της Νέας Εσφυγμένου ήταν ο πρώτος που πήρε τη νέα ταυτότητα στο Άγιο Όρος. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Έτσι έμαθα. Ο πρώτος λέει που πήρε ταυτότητα, τη νέα ταυτότητα ήταν ένας μοναχός από τους δύο που ήταν στην Νέα Μονή Εσφυγμένου, έτσι όπως τη λέει ο Πατριάρχης. Και εκεί έχουμε σεισμούς. Παναγία του Σταράση. Ει, σου λέει ξυπνήστε, βγείτε έξω εσείς οι μοναχοί και διδάξτε, πέστε, ξεσηκώστε σαν τον Παπουλάκο το λαό. Βγείτε σαν τον Άγιο Κοσμά, μην καθόσαστε στις ανέσεις σας μέσα και μένετε στα θεολογικά. Ο Θεός είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ει, βγείτε, κινδυνεύει ο άνθρωπος, κινδυνεύει η σωτηρία του. Κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του με αυτά. Αυτοί προχωρούν, εσείς γιατί δεν μιλάτε. Πώς θα κερδίσετε τον παράδεισο. Ο Παπουλάκος βγήκε, εξορίστηκε, φυλακίστηκε. Τα έλεγε όμως. Και ο Θεός τον πρίκησε. Και σήμερα είναι Άγιος. Άργησε το φανάρι να τον κάνει Άγιο. Άργησε. Τώρα το φανάρι, ξέρεις, για να κρατήσεις ισορροπίες του Πατριαρχείου με τον κόσμο, γιατί κάνει βουτιές συνέχεια προς την αίρεση, είναι η θάλασσα της αιρέσεως και βλέπεις μπου μακροβούτια μέσα όλοι, από τον Πατριάρχη μέχρι και τους δεσποτάδες, μακροβούτια στην αίρεση, γιατί άμα έχει απόλαυση η θάλασσα, ξέρεις, μέσα στη ζέστη που δημιουργεί αυτή η αλλαγή η κλιματική, το να δροσιστούμε μέσα στην αίρεση είναι καλό. Να μην τα πω, τα λέω έτσι θα τα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και κάνουν βουτιές. Και σου λέει να κρατήσουν ισορροπία με τον κόσμο. Ας βγάλω και τον Παπουλάκο που ήταν ένας που έλεγε εναντίον
Και εμείς βγάζουμε βιβλίο τώρα για τον Παπουλάκο, ο οποίος να δείτε τι έλεγε, πόσο επίκαιρος είναι. Τα έλεγε τότε, το 1850. Προσέξτε, τα έλεγε. Και σήμερα τα βλέπουμε, το 2024. Αυτά που έλεγε τότε έχουν υλοποιηθεί σήμερα. Και οι δεσποτάδες, ενώ θα τον γιορτάζουν ως Άγιο, όμως λόγω της ιδιοτέλειας δεν θα μιλάνε. Έτσι είναι, καλέ μου νεκτάριε. Δεν μπορεί να έχεις τον Άγιο εκεί να τον προσκυνάς, να του φυλάς το ποδαράκι, να ζητάς τις πρεσβείες του και ταυτόχρονα να σκέφτεσαι να τα έχεις καλά με όλους για να γίνεις δεσπότης. Λέω, είπα ένα όνομα τυχαία, έτσι, με το θέσετε, έτσι αυτό μου ήρθε. Δεν το έχω σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Μπορώ να πω, ξέρω εγώ, Μεθόδιο, μπορεί να πω κάτι άλλο. Απλώς είπα, μου ήρθε αυτό το όνομα. Έτσι είναι. Πρέπει να βγεις να μιλήσεις. Να τα πεις. Να πρωτοστατήσεις σήμερα. Να βγεις μπροστά. Και να πεις, ως εδώ, τέλος. Οι εφιάλτες, ο εφιάλτης μπροστά σε αυτούς τους προδότες που έχουμε, γιατί για μεγάλη προδοσία είναι αυτοί που εκτελούν τα προγράμματα, τυφλά όργανα της μυαρής αυτής λέσχης. Μιλάμε για προδοσία μεγάλη. Ο εφιάλτης λοιπόν, ο χρειά μπροστά τους. Γι' αυτό πρέπει να οργανωθούν, να μιλήσουν πλέον. Ποιος θα μιλήσει? Μα αυτοί που επέλεξαν να είναι λειτουργοί του υψίστου. Να τον εκπροσωπούν. Να δουλεύουν, και αυτοί που πήραν πάνω τους, στο πετραχύλι τους, στα ακρόσια του πετραχυλιού, που πήραν ψυχές, θα αφήσουν αυτές τις ψυχές κάτω μόνες τους? Έχουν λοιπόν την αναγκαιότητα, θα έλεγα. Πρέπει, είναι αναγκαιότητα να μιλήσουν και να αφήσουν αυτές τις θεολογικές προσεγγίσεις δήθεν, ξέρεις, για το καλό. Ο τάδε Άγιος έκανε αυτό. Μη κατακρίνετε, μη κάνετε. Γιατί δεν έκανε κατάκριση? Κατάκριση δεν κάνεις για το Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα έλεγε έξω από τα δόντια. Δεν σκεφτόταν τι θα πει η γυναίκα του αυτοκράτορα. Σκεφτόταν, στυλίτευσε την αδικία. Το πλήρωσε. Εσείς μη, γιατί λέτε να μην στυλιτεύσετε αυτές τις αδικίες που βλέπετε? Σας τις λέμε. Σας τις γράφουμε. Καλοί μου ιερείς, δεν μιλάω μόνο για τους δεσποτάδες και για τους ιερείς μας. Πρέπει πλέον να ξεσηκώσετε τον κόσμο, να τον ενημερώσετε. Δεν θέλετε ανθρώπους να είναι έτσι, με κλειστά μάτια μέσα στο ναό. Θέλετε ανθρώπους δυναμικούς. Ο χριστιανός έχει δύναμη. Και τη δύναμη αυτή την αντλεί από τη χάρη που δίνει ο Θεός και την ευλογία. Χωρίς το Θεό, φέρτε τους ανθρώπους κοντά στο Θεό και τίποτα άλλο. Φέρτε τους με τον τρόπο τους, ενημερώστε τους, κατηχήστε τους, ενισχύστε την πίστη και ο Θεός θα λειτουργήσει μετά. Γιατί ο Θεός σε όλα αυτά που βλέπετε τα αφήνει και εξελίσσεται, γιατί έχουμε δώσει εμείς δικαιώματα. Όταν γυρίσουμε λοιπόν στην πίστη, αποκτάμε εμείς δικαιώματα τα οποία δίνουμε στο Θεό, και έρχεται ο Θεός και εφαρμόζει αυτά. Σου λέει, ο λαός μετανόησε. Είδατε τι έγινε στην Νινεβή. Μετανόησε ο λαός. Τι έγινε η μετάνοια? Πήρε δικαιώματα. Τα δικαιώματα που είχε δώσει στον πονηρό τα πήρε πίσω με τη μετάνοια. Γι' αυτό η μετάνοια πρέπει να είναι προτεραιότητα στη ζωή μας. Και τίποτε άλλο. Μόνο με τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι ο δρόμος της ευτυχίας του χριστιανού και κάθε ανθρώπου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτά είχα να σας πω σήμερα. Συγγνώμη για την πολυλογία μου, αλλά ήθελα να σας ενημερώσω, να τα βγάλω. Δεν ξέρω αν θα μείνει η εκπομπή. Όποιοι όμως προλάβουν και τη δούνε, να την κατεβάσουν και να τη δείχνουν και στους φίλους τους. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευλογημένοι και να ξέρετε ένα πράγμα. Στο τέλος επικρατεί το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα των σατανάδων. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα?
Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.